Έχουμε αργήσει, αργήσει. Έχουμε 20, το πολύ 22 λεπτά για τη βασιλική σας πρόβα. Μετά τρέχουμε, τρέχουμε για το λόγο που θα βγάλετε στον ιστορικό όμιλο. Μετά από αυτό, πρέπει να βιαστούμε και το εννοώ να πάμε γρήγορα στο τσάι του φυτοκομικού ομίλου. Α, και μετά έχετε τα μαθήματα μαθηματικών, γεωγραφίας, φυσικής. Ένα όνειρο είχα πάντα, μια δικιά μου Κυριακή. Δίχως κανόνες και πρέπει και μαθήματα. Ούτε γεύματα, ούτε τσάι και καθήκοντα φρικτά. Να μη μου λένε κάνε εκείνο, κάνε αυτό σωστά. Όνειρο είχα πάντα να ξυπνήσω ένα πρωί, δίχως μια στίβα δουλειά να περιμένει εκεί. Όχι άλλα πια μανίκια και βελόνες και κλωστές, ούτε λευκά νηφικά με κεντητές σουρές, χρέη και πληρωμές. Μαντάμ Κάρπ, και τι νομίζετε ότι διευθύνω εδώ, κανένα καφενείο? Έλεγα φυλακή για οφειλέτες. Γέλα, θα δουλεύεις για μένα για 37 χρόνια ακόμα. Μα σας έχω ξεχρεώσει σχεδόν. Μα είναι και ο τόκος, έτσι δεν είναι? Οι γονείς σου έπρεπε να το είχαν σκεφτεί πριν δανειστούν τόσα πολλά. Το έκανα για να με μεγαλώσουν. Μέγα λάθος. Πώς θα ήταν άραγε να μου να ελεύθερη είναι. Λυπάμαι πολύ, αλλά είναι υψής της σημασίας να παντρευτείς το βασιλιά Ντομινίκ. Είναι ο μόνος τρόπος να φροντίσουμε το λαό μας. Το ξέρω. Είναι το καθήκον μου. Ω, κοίτα! Κι άλλο ένα δώρο για τους αραβώνες. Κοίτα τι χει λένε όλοι, έχει ό,τι ευχηθεί. Όμως τα δώρα που παίρνω κρύβουν βάσανα. Κι αν δεν έχω τίποτα άλλο, έχω πάθος δυνατό. Όλος ο κόσμος θα ακούει όταν τραγουδώ. Αχ, να έρθω κι εγώ. Να μου να ελεύθερη. Θα με πια ελεύθερη, ναι. Κλείνω τα μάτια σαν τα πουλιά. Πετάω μακριά. Θέλω να φύγω για να ξεφύγω, όμως δεν μπορώ. Μια ζωή εδώ θα μείνω για τα χρέη τα παλιά. Όταν υπάρχει καθήκον πάβει η καρδιά. Όμως πάντα θα πιστεύω, θα έχω σχέδια τρελά. Είναι το μέλλον μπροστά μου και χαμόγελο.